Στη δήλωσή του, ο πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων αναφέρει ότι κατόπιν ομόφωνη πρόταση τη Εκτελεστική Επιτροπή του Κινήματο αποφάσισε για το θέμα του Προέδρου τη Δημοκρατία ότι θα στηρίξει Πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο δεν βρίσκεται στην ενεργό πολιτική και ο οποίο έχει πάρει δημόσια θέση κατά του μνημονίου. Συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και κατόπιν προτάσεω ομόφωνη τη Εκτελεστική Επιτροπή του Κινήματο για το θέμα του Προέδρου τη Δημοκρατία αποφάσισε ότι θα στηρίξει πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος δεν βρίσκεται στην ενεργό πολιτική και ο οποίος έχει πάρει δημόσια θέση κατά του Μνημονίου στο όνομα της Εθνικής Ενότητας και επειδή η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται σταθερότητα δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι όποια και αν είναι η απόφαση και εκείνον που θα στηρίξει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα τον ψηφίσουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί η Ελλάδα δυνατή πρέπει να διαπραγματευτεί απέναντι στους δανειστές. Το έθνος ενωμένο με μία φωνή πρέπει να προχωρήσει το αύριο. Τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας έκανε γνωστή ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Καραγκούνης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κατεξοχήν ευρωπαϊστή και μετριοπαθή πολιτικό. Είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την υποψηφιότητα του ιστορικού στελέχου της. Για το πρόσωπο που πρότεινε για πρόεδρο τη Δημοκρατία, η κυβέρνηση, το ΚΚΕ, σχολιάζει ότι είναι επιχρόνια στέλεχο και Υπουργό τη Νέα Δημοκρατία και ανακοινώνει πω είναι γνωστή η στάση αρχών του ΚΚΕ για το θεσμό του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, ανεξαρτήτω προσώπου και αυτή θα τηρήσει ψηφίζοντα παρόν στην αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή. Το καθηγητή του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Αλεβιζάτο, προτείνει για πρόεδρο τη Δημοκρατία το ποτάμι, μένοντα όπω υποστηρίζει πιστό στι αρχέ του. Για υποχρέωση του καθενό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων προβλημάτων, έκανε λόγο ο κ. Αλεβιζάτο, αποδεχόμενο την πρόταση.